Καλησπέρα σας. Το σημερινό μας βιντεάκι έχει ως θέμα την διατροφική εκπαίδευση στον διαβήτη τύπου 1. Αν και βέβαια το θέμα είναι σύνθετο γιατί περιέχει πολλούς ιατρικούς όρους, θα προσπαθήσουμε να αφοσιωθούμε αποκλειστικά και όσο γίνεται στο κομμάτι της διατροφικής εκπαίδευσης. Η πρώτη γενική και ομολογουμένω εύκολη οδηγία είναι πως κάθε γεύμα κάποιου διαβητικού παιδιού και όχι μόνο θα πρέπει να είναι μεικτό, δηλαδή να έχει ταυτόχρονα πρωτεΐνη, υδατάνθρακα και λίπος αυτό συμβαίνει γιατί η πρωτεΐνη και το λίπος αποτρέπουν τη γλυκόζη από το να κάνει απότομο πίκ στο αίμα. Το πρώτο μας μέλημα είναι να διαπιστώσουμε την αναλογία ισοδύναμου υδατάνθρακα και γευματική ινσουλίνης. Δηλαδή, πόσες μονάδες γευματική ινσουλίνης χρειάζονται προκειμένου να καεί ένα ισοδύναμο υδατάνθρακα. Στα συγκεκριμένα μου εκπαιδευτικά παραδείγματα θα χρησιμοποιήσω μία, μιάμιση και δύο μονάδε γευματική ενσουλίνη ανά ισοδύναμο υδατάνθρακα. Με τον όρο ισοδύναμο υδατάνθρακα θεωρούμε οποιαδήποτε τροφή αποδίδει 15 γραμμάρια υδατάνθρακων. Προσέξτε όμω τη λεπτομέρεια που όπω πάντα κάνει τη διαφορά. Με την πέψη του, τα τρόφιμα αποδίδουν υδατάνθρακα, πρωτενη και λίπο. Η πρωτενη και το λίπο Παρόλο που δεν είναι υδατάνθρακε, απαιτούν εξτρά μονάδε γευματική ενσουλίνη λόγω του ότι καθυστερούν την απελευθέρωση του υδατάνθρακα στο αίμα. Το πρώτο μα παράδειγμα λοιπόν είναι ο υπολογισμό τη γευματική ενσουλίνη σε μια μερίδα ψητού σολομού βάρου 150 γραμμαρίων. Τα 150 γραμμάρια σολομού αποδίδουν 41 γραμμάρια πρωτεϊνών και 11,3 γραμμάρια λοιπόν. Για να μετατρέψουμε λοιπόν το τρόφιμο σε ισοδύναμο υδατάνθρακα, οι υδατάνθρακες του τροφίμου διαιρούνται δια το 15, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε 0 υδατάνθρακα, οι πρωτεΐνες διαιρούνται δια το 7, ενώ τα λίπη διαιρούνται δια το 5. Άρα λοιπόν προκύπτουν 5,9 ισοδύναμα πρωτεΐνων και 2,3 ισοδύναμα λοιπόν. Το άθροισμά τους είναι 8,2 το οποίο διαιρούμενο δια του 4 μας κάνει 2,1. Άρα λοιπόν ο οργανισμός χρειάζεται 2,1 μονάδες γευματικής ινσουλίνης προκειμένου να αποδομήσει 150 γραμμάρια ψητού σολομού. Λόγω του ότι αυτές οι 2,1 μονάδες γευματικής ινσουλίνης προήλθαν αποκλειστικά από πρωτεΐνη και λίπος, είναι σταθερές Ανεξάρτητα και άσχετα από την αντίσταση του κάθε οργανισμού στην ισουλίνη, μια και το γεύμα μα για αυτόν τον σκοπό δεν περιείχε καθόλου υδατάνθρακα. Νόστιμο ο ψητό σολομό, αλλά εξίσου νόστιμο είναι και ο σολομό πλακή, ο οποίο όμω, λόγω τη φύση του την ντομάτα, περιέχει λίγου υδατάνθρακε. Για πάμε να του υπολογίσουμε σιγά σιγά. Μία μερίδα σολομού πλακή αποδίδει 3,6 γραμμάρια υδατάνθρακα 17,7 γραμμάρια πρωτεϊνών και 9,9 γραμμάρια λοιπόν. Κάνοντα λοιπόν τι αντίστοιχε διαιρέσει, έχουμε 0,2 ισοδύναμα υδατάνθρακα, 2,5 ισοδύναμα πρωτεϊνών και 2 ισοδύναμα λοιπόν. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν τον υπολογισμό τη γευματική ενσουλίνη για αυτό το γεύμα, ξεκινάμε από τα σταθερά μέρη. Αυτά δηλαδή των πρωτεϊνών και των λοιπόν. Το άθροισμα των ισοδυνάμων πρωτεΐνης και λίπους είναι 4,5. Το οποίο διαιρούμενο δια του 4 αποδίδει 1,1 μονάδες γευματικής ενσουλίνης. Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι αυτές οι 1,1 μονάδες γευματικής ενσουλίνης παραμένουν σταθερές, ανεξάρτητα από την αντίσταση του κάθε οργανισμού στην ενσουλίνη. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, οι μεταβλητές είναι οι μονάδες του υδατάνθρακα, και αυτό γιατί ο κάθε οργανισμός χρειάζεται διαφορετικές γευματικές ινσουλίνες προκειμένου να αποδομήσει 15 γραμμάρια υδατανθράκων. Χάρη απλότητα, όπως είπαμε άλλωστε και στην αρχή του βίντεο, υπενθυμίζουμε τα παραδείγματα στα οποία απαιτείται μία, μία μισή και δύο μονάδες γευματικής ινσουλίνης ανά ισοδύναμο υδατάνθρακα. Στο παράδειγμά μας λοιπόν που η αποδόμηση του σολομού πλακή μας απέδωσε 0,2 ισοδύναμα υδατάνθρακα, στην περίπτωση που κάποιο χρειάζεται μία μονάδα για να τα αποδομήσει, τότε για το μεταβλητό σκέλος θα χρειαστεί 0,2. Αντίστοιχα, αν χρειάζεται μία μισή μονάδα αναισοδύναμο υδατάνθρακα, τότε οι μονάδες αυτές γίνονται 0,3. Ενώ, αν χρειάζεται 2, οι μονάδες αυτόματα γίνονται 0,4. Έτσι λοιπόν, αφού οδηγηθήκαμε μέχρι εδώ, προσθέτουμε το μεταβλητό και το σταθερό μέρο των μονάδων για να υπολογίσουμε τον σύνολο των γευματικών μονάδων που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση του καθενός για την αποδόμηση του σολομού πλακή. Προκύπτει δηλαδή από αυτή την πρόσθεση 1,3, 1,4 και 1,5 μονάδες γευματικής ινσουλίνης που απαιτούνται για την συνολική αποδόμηση μίας μερίδας σολομού πλακή 150 γραμμαρίων ανάλογα με την αντίσταση στην ισουλίνη του καθένος. Μήπως σας άνοιξε η όρεξη για ένα τρόφιμο απαγορευμένο φαινομενικά? Πάμε να δοκιμάσουμε τις πατάτες αλακρέμ. Μία μερίδα πατάτες αλακρέμ με την αποδόμησή της αποδίδει 33,3 γραμμάρια υδατάνθρακα, 5,8 γραμμάρια πρωτεϊνών και 11,2 γραμμάρια λοιπόν. Με τις αντίστοιχες διαίρεσεις λοιπόν έχουμε 2,2 ισοδύναμα υδατάνθρακα, 0,8 ισοδύναμα πρωτεϊνών, και 2,2 ισοδύναμα λοιπόν. Για να ξεκινήσουμε τον υπολογισμό των γευματικών μονάδων από τα σταθερά μέρη, πάμε λοιπόν. 0,8 ισοδύναμα πρωτεΐνης και 2,2 ισοδύναμα λοιπόν, μας αποδίδουνε 3 ισοδύναμα σε σύνολο, το οποίο διαιρούμενο δια του 4 μας κάνει 0,75 και χάρη στρογγυλοποίησης 0,8. Άρα λοιπόν 0,8 μονάδες γευματικής ινσουλίνης απαιτούνται για την καύση πρωτεϊνών και λοιπόν. Και αυτές οι μονάδες τονίζουμε ότι είναι σταθερές. Για πάμε λοιπόν σε αυτές να προσθέσουμε και τις μεταβλητές μονάδες οι οποίες προκύπτουν από τους υδατάνθρακες και την αντίσταση του κάθε οργανισμού σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, ανάλογα την περίπτωση και το παράδειγμα, έχουμε 2,2, 3,3 και 4,4 μονάδες γευματικής εινσουλήνης. Σε αυτές, όταν προσθέσουμε τις 0,8 σταθερές μονάδες, λαμβάνουμε ως σύνολο 3, 4,1 και 5,2 μονάδες που απαιτούνται για την αποδόμηση μιας μερίδας πατάτας αλακρέμ. Ελπίζω και εύχομαι οι πληροφορίες που μάθατε μέχρι εδώ να σας είναι χρήσιμες. Για λύστε μου σας παρακαλώ ένα τεστάκι. Στην περίπτωση που το παιδί σα έχει ευαισθησία μια μισή μονάδα γευματική ενσουλίνη αναϊσοδύναμο υδατάνθρακα και θελήσει να φάει πέντε τεμάχια κρουασάν σοκολάτα των 25 γραμμαρίων, εσεί πόσε μονάδε γευματική ενσουλίνη θα υπολογίζατε, Οι απαντήσει, καθώ και επίση οι τρόποι επίλυση, είναι δεκτοί στα σχόλια του βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας που φτάσατε μέχρι εδώ και εύχομαι οι πληροφορίες που μάθατε να σας είναι χρήσιμες. Αν θέλησατε να επικοινωνήσετε μαζί μας, επικοινωνήστε στο συνδεσμό που αναγράφετε παρακάτω. Αλλιώς, μπορείτε κάλλιστα να εγγραφείτε στο κανάλι μας για να παρακολουθήσετε εξίσου ενδιαφέροντα θέματα διατροφής που θα προκύψουν στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.